Τώρα, το 2011 θα μείνει κατά ένα στην ιστορία ως χρονιά περιβαλλοντικών ρεκόρ, αφού μία προς μία οι κακές επιδόσεις προηγούμενων ετών καταρρίφθηκαν, δυστυχώς. Και δυστυχώς, στην πλειονότητά τους καταρρίφθηκαν προς το χειρότερο. Έχουμε ένα σερί αρνητικών ρεκόρ για το 2011, τα οποία θα δούμε αμέσως. Το ζήτημα τώρα είναι πόσο χειρότερο θα είναι το 2012. Η γη έγινε θερμότερη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο ακραία, οι πάγοι συρρυκνώθηκαν και οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα πύκνωσαν. Εκατομμύρια μετρήσεις που ήρθαν από 40 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η γη, ο αέρας και οι ωκεανοί υπερθερμαίνονται. Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι 300 μήνες είναι οι θερμότεροι όλων των εποχών. Το Τέξας το 2011 βίωσε για 90 ημέρες καύσωνα, έναν αριθμό ρεκόρ, αλλά τα θερμοκρασιακά δεδομένα έσπασαν και στις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρεκόρ θερμοκρασίας και για την Ευρώπη. Με πιο ενδεικτικό το ότι η Νορβηγία τον Νοέμβριο κατέγραψε μέση θερμοκρασία 5 βαθμούς Κελσίου πάνω και όχι κάτω από το μηδέν. Παρά την οικονομική κρίση και την ύφεση, τα φουγάρα συνέχισαν να εκλείουν αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία επίσης κατέγραψαν συγκεντρώσεις ρεκόρ. Σε μέτρηση που έγινε στην ατμόσφαιρα της Χαβάης, διαπιστώθηκε ότι το διοξείδιο του άνθρακα έφτασε στα 394 μέρη ανά εκατομμύριο, 39% δηλαδή υψηλότερες από το έτος αναφοράς. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πλησιάζουμε στο κρίσιμο εκείνο σημείο που η κλιματική αλλαγή δεν θα είναι αναστρέψιμη, ό,τι και αν κάνουμε. Οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο συνέχισαν σταθερά να υποχωρούν. Σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις, υποχώρησαν περισσότερο από ποτέ. Η Αμερικανική Υπηρεσία Χιονιού, ωστόσο, διαφωνεί ισχυριζόμενη ότι ήταν η δεύτερη χειρότερη χρονιά για την Αρκτική. Στο κέρας της Αφρικής τώρα, η παρατεταμένη ξηρασία, η χειρότερη των τελευταίων 60 ετών, αφάνισε κάθε είδος ζωής, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και οδηγήθηκαν αναγκαστικά στην προσφυγιά. Όσοι κατάφεραν να επιζήσουν τις πολυήμερες πεζοπορίας και ασιτίας βρήκαν καταφύγιο στο μεγαλύτερο στρατόπεδο περιβαλλοντικών προσφύγων στην Κένια. Ο λοιμός χτύπησε 10 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους, κυρίως παιδιά. Στον αντίποδα η Νοτιοανατολική Ασία, που πνίγηκε κυριολεκτικά εξαιτίας των μουσώνων και των ραγδαίων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Οι Φιλιππίνες χτυπήθηκαν 2 φορές, ολόκληρες πόλεις εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό. Στην Ταϊλάνδη, τα 3/4 της χώρας κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ πλημμύρισε ακόμη και η Μπανγκόκ. Βεβαίως, ακραία πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν παντού στον κόσμο. Η σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της βιομηχανικής ζώνης της Μπανγκόκ, όπου έδρευαν και δεκάδες πολυεθνικές αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και βιομηχανίες ηλεκτρονικών, προκάλεσε τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία. Ελλείψεις εμφανίστηκαν στην παγκόσμια αγορά, όπως επίσης και ανατιμήσεις λόγω της παύσης λειτουργίας τους. Συνολικά, το κόστος των καταστροφών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων ξεπέρασε τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κλιματική αλλαγή τελικά κοστίζει ακριβά. Το θετικό ρεκόρ της χρονιάς ήταν η ενθάρρυνση της πράσινης οικονομίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά 32% με συνολικές επενδύσεις 211 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι εκτιμήσεις λένε ότι μέχρι το 2020 θα διπλασιαστεί, ενώ δυναμικά μπαίνουν στον τομέα οι αναπτυσσόμενες οικονομίες. Βέβαια, αν το 2011 αναδεικνύεται επάξιος πρωταθλητής στα αρνητικά περιβαλλοντικά ρεκόρ, τίποτα δεν εμποδίζει το 2012 που έρχεται να αποδειχθεί ακόμη χειρότερο.